Γνωστή και χιλιοϋπομένη η ανάγκη του ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε μια πώληση τον Ιανουάριο προκειμένου να δείξει εμπράκτος την απαραίτητη συμμόρφωση με τους άκρους πιεστικούς όρους του Financial Fair Play. Αρκετοί οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη βιτρίνα του δικεφάλου για πώληση, παρότι δεν το παραδέχονται, οι υπεύθυνοι του συλλόγου τις τελευταίες μέρες έχει εντατικοποιηθεί η σεναριολογία για έναν ακόμη, τον Σβέρι Ρίγκασον. Αναλύσαμε σε ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών τα όσα κυκλοφόρησαν περί ενδιαφέροντος της Λοκομοτίβ Μόσχας για τον διεθνή Ισλανδό. Χθες, από Ιταλία μεριά, προσθέθηκε η Φιωρεντίνα στη λίστα των ομάδων που τσεκάρουν τον σκανδιναβό κεντρικό αμυντικό. Σκάουτ μάλιστα τον Βιόλα, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του σε site που ασχολείται αποκλειστικά με την ειδησιογραφία του Ιταλικού κλαμπ, να παραδέχεται πως ο Ισλανδός είναι μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται για την ενίσχυση στην καρδιά της άμυνας της Φιωρεντίνα εν ώψη Ιανουαρίου. Ποσό που προφανώς δεν πρόκειται ποτέ να δοθεί από κανέναν σύλλογο, ωστόσο δεδομένα εξασφαλίζει τους πρωταθλητές πως δεν θα βρεθούν εξαπίνης και προκατάστασης που πέρυσι τέτοια εποχή έφερε τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στη Σαουδική Αραβία. Η Φιωρεντίνα δεν έχει το απαιτούμενο ρευστό, τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον, για να προβεί όχι στην καταβολή της ρήτρας του παίκτη, αλλά έστω σε μια πρόταση που θα δελέαζε τους υπευθύνους του δικεφάλου. Εκτός των υπολείπων φυσικά, ο δυναμικός στόπερ είναι και πρακτικά αναντικατάστατος πλέον στην ομάδα, έχοντας εκτοπίσει από τη βασική ενδεκάδα τον Φερνάντο Βαρέλα και δεν είναι συνεπώς μεταξύ αυτών που στον δικέφαλο θα συζητούσαν την απαραίτητη πώληση εν ώψη Ιανουαρίου.